Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, μεγάλη μας χαρά που είστε και σήμερα μαζί μας να παρακολουθήσουμε την καιρική εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Αυξημένες τοπικά πυκνές ομίχλες στην περιφέρειά μας από τμήματα της Καστοριάς έως και των Γρεβενών μέχρι και την πόλη της Κοζάνης, τα Σέρβια και το Βελβεντό. Πυκνές ομίχλες οι οποίες μάλιστα κατά τόπους διατηρήθηκαν ως και τις μεσημβρινές ώρες. Πριν πάμε να δούμε την εξέλιξη του καιρού στην Δυτική Μακεδονία, ρίξουμε μια γρήγορη ματιά μέσα από τον δορυφόρο πώς είχε η κατάσταση στον ευρωπαϊκό χώρο. Καλές καιρικές συνθήκες σε αρκετά τμήματα της Ευρώπης, με εξαίρεση τα δυτικά-βορειοδυτικά τμήματα, ένα πεδίο χαμηλών πιέσεων σε περιοχές της Δυτικής Ευρώπης, το οποίο σταδιακά κινείται ανατολικότερα, νότιο-ανατολικότερα και θα επηρεάσει αρκετές περιοχές της Ευρώπης. Μάλιστα, αναμένεται να δημιουργήσει ένα νέο κέντρο χαμηλών πιέσεων και πάλι στη Βόρεια Ιταλία, μια περιοχή η οποία έχει δεχτεί τους τελευταίους μήνες, αν θέλετε, πολύ σημαντικές κακοκαιρίες. Ένα ακόμα σύστημα φαίνεται πως είναι πάνω στην πορεία, βρίσκεται μάλλον η Βόρεια Ιταλία πάνω στην πορεία του, με αποτέλεσμα τις αμέσως επόμενες ημέρες να δεχτούν ισχυρές βροχές, ισχυρές καταιγίδες και πολύ πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά των Άλπαιων. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, στα ανατολικά παραμένουν χαμηλές οι θερμοκρασίες. Μάλιστα, ετοιμάζεται μια σημαντική μεταφορά ψυχρών αέριων μαζών από τα βόρεια τμήματα της Ευρώπης προς τα κεντρικά και πιθανόν και στα νοτιοδυτικά. Μέχρι και τη Βόρεια Ισπανία πιθανόν να φτάσει αυτή η μεγάλη μάζα ψυχρού αέρα, και παραμένει ερωτηματικό κατά πόσον αυτό το πεδίο ψυχρού αέρα στην Ευρώπη που θα δημιουργηθεί τις επόμενες ημέρες θα έχει την διάθεση να κινηθεί προς τη Βαλκανική Χερσόνησο και κατ' επέκταση και προς τη χώρα μας. Θα τα δούμε όμως φυσικά στα επόμενα δελτία καιρού την άλλη εβδομάδα, όπου πραγματικά φαίνεται πως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η εξέλιξη που ίσως να μας βάλει τις πρώτες ημέρες του Δεκέμβρη και εμάς εδώ στην περιοχή μας σε πιο χειμερινά καιρικά χαρακτηριστικά και μονοπάτια. Ας έρθουμε όμως τώρα στη γειτονιά μας, στην περιφέρειά μας, στη Δυτική Μακεδονία, να δούμε την εξέλιξη. Μέσα στη νύχτα θα επικρατήσουν γενικά νεφώσεις, οι οποίες νεφώσεις θα έχουν την δυνατότητα να δώσουν κατά τόπους μεμονωμένα φαινόμενα με μορφή ψηλόβροχου. Αυτή η κατάσταση θα διατηρηθεί μέχρι και σχεδόν τις πρώτες πρωινές ώρες. Αύριο η μέρα μας θα ξεκινήσει με αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά προς το μεσημέρι θα αρχίζουν να σπάνε λίγο, αρχικά στα παιδινά, και θα βγαίνει και ο ήλιος κατά τη διάρκεια του μεσημεριού στη Δυτική Μακεδονία. Έτσι λοιπόν, οι άνεμοι μέσα στη νύχτα αλλά και αύριο κατά τη διάρκεια της ημέρας θα πνέουν γενικά ανατολικών βορειοανατολικών διευθύνσεων, ενώ η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της βραδιάς δεν θα πρέπει να πέσει κάτω από τους 6 με 7 βαθμούς Κελσίου σε όλη την παιδινή περιφέρεια, σε πιο ορεινές περιοχές γύρω στους 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα. Οι μέγιστες τιμές θερμοκρασίας αύριο κατά τη διάρκεια της ημέρας οριακά να αγγίξουμε τους 12 με 13 βαθμούς στα παιδινά, κοντά στους 7 με 8 βαθμούς σε πιο ορεινές περιοχές. Κλείσαμε το κεφάλαιο που λέγεται Σάββατο. Την Κυριακή, πολύ όμοια καιρική κατάσταση, εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς, κυρίως προς το μεσημέρι και το απόγευμα να έχουμε λίγο πιο περισσότερες νεφώσεις. Στην αρχή της ημέρας θα έχουμε ηλιοφάνεια και μάλιστα η βραδιά από το Σάββατο προς την Κυριακή πιθανόν να έχει και μεγάλα διαστήματα ξαστεριάς, που αυτό σημαίνει ότι ίσως να πέσουμε και σε τιμές οριακά και κάτω από το 0 ακόμα και στα παιδινά. Την Δευτέρα αλλά και την Τρίτη φαίνεται να ανοίγει ακόμα περισσότερο καιρός, λιγότερες συννεφώσεις, λίγο ανεβασμένη θερμοκρασία κατά 1 με 2 βαθμούς, πιθανόν να δούμε 14 με 15 στα δυτικά όμως, στην Ήπειρο και στα Επτάνησα. Από το πρωί της Τρίτης θα αυξηθούν οι νεφώσεις, με αποτέλεσμα να έχουμε εκδήλωση τοπικών βροχοπτώσεων, οι οποίες βροχοπτώσεις την Τετάρτη θα πυκνώσουν προς τα δυτικά, εκεί στην Ήπειρο και στα Γιάννενα, στην Κέρκυρα, γενικά στα δυτικά τμήματα της χώρας μας. Στην Δυτική Μακεδονία κατά τη διάρκεια της Τετάρτης δεν αναμένονται βροχοπτώσεις, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις σε έναν γενικά νότιο καιρό, ο οποίος θα διατηρήσει τη θερμοκρασία σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ο άνεμος φαίνεται να είναι κατά διαστήματα ενισχυμένος, όμως με τις προοπτικές να δείχνουν προς την Πέμπτη να μπαίνουμε σε ένα νέο γύρο βροχοπτώσεων που πιθανούν κατά τόπους να είναι και αξιόλογες. Θα τα δούμε όμως πλέον, αγαπητοί φίλοι και φίλες, την Δευτέρα αναλυτικά για την εξέλιξη του καιρού στη Δυτική Μακεδονία και τις πρώτες προοπτικές να αρχίζει να χειμωνιάζει σταδιακά, αρχικά στην Ευρώπη όπως είπαμε και σταδιακά πολύ πιθανόν και στην Βαλκανική Χερσόνησο
και στην περιοχή μας, την Βόρεια Ελλάδα και την Δυτική Μακεδονία. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα πλέον από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς της τηλεόρασης του West. Θερμές ευχές για ένα πραγματικά υπέροχο βράδυ, αλλά κυρίως ένα θαυμάσιο Σαββατοκύριακο.